Λοιπόν, να πάμε λίγο στο Μαρούσι. Γιατί μας έλεγε ο Ιορδάνης θες ότι κάτι γίνεται εκεί που έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον αφενός μέσα σε επίπεδο τοπικό. Έχει βεβαίως και μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Γιακουμάτο, και σε επίπεδο Κυριακών. Δηλαδή τι θα γίνει με τις Κυριακές, αν θα ανοίξουν τα καταστήματα ή δεν ανοίξουν τα καταστήματα. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο με τον κύριο Νικολετάκη, με τον Νίκο τον Νικολετάκη και μετά με τον κύριο Νικολαράκο. Έλα Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία Ηρών του Ομαρουσίου, όπου εδώ με την ονομασία Family Weekend θα έχουμε σήμερα και αύριο διάφορα ψυχαγωγικά και βιωματικά δρόμενα. Έχω δίπλα μου λοιπόν και τον κύριο Γιάννη Νικολαράκο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, και τον δήμαρχο τον κύριο Πατούλη, για να μας πούνε για αυτές τις εκδηλώσεις. Αν θέλετε να δώσω το λόγο στον κύριο Νικολαράκο. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χασαβόπουλε, καλημέρα κύριε Αναγκωστάκη. Είμαστε στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία του Αμαρουσίου, όπου έχουμε φέρει καταρχήν για το Σαββατοκύριακο αυτό, άλογα από την Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Υπασίας και από τον Όμιλο Ελλάδος στο Αμαρούσι, τα οποία θα τα σταυλίσουμε εδώ και θα βγουν στους δρόμους του Αμαρουσίου να κάνουν βόλτες, να τα δουν τα παιδάκια και σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή που είμαστε ανοιχτά. Κύριε Νικολαράκο, με συγχωρείτε, πού θα τα σταυλίσετε? Τα έχουμε ήδη εσταυλισμένα εδώ στην πλατεία των Ηρώων στο Αμαρούσι. Από εδώ θα ξεκινάνε τα λογάκια για να κάνουν βόλτες σε όλους τους πεζοδρόμους του Αμαρουσίου. Από τη Σκόπελο είναι, βλέπω πίσω τα πόνια αυτά. Από τη Σκόπελο, δεν ξέρω. Όχι, δεν από τη Σκόπελο. Σκυριανά, μάλλον. Από τη Σκύρο, συγγνώμη. Από τη Σκύρο. Από τη Σκύρο, ναι, είναι και από τη Σκύρο. Από τη Σκύρο εννοούσα, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Καλά, δεν το βγάλαμε τώρα εμείς για τα άλογα, κύριε Νικολαράκο, σύνδεση. Σήμερα, Σάββατο και Κυριακή, θα έχουμε πάρα πολλά δρόμενα στο Μαρούσι. Θα έχουμε μικρούς ήρωες όπως ο Μπόμπος Φουγκαράκης για τα παιδάκια και την Τώρα. Έχουμε πάρα πολλούς παιδότοπους στο Μαρούσι μέσα. Εντάξει, έχουμε... Εσείς όμως το βασικό είναι ότι θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τα μαγαζιά Σάββατο θα είναι... και Κυριακή. Μα, στο Σάββατο μέχρι ό,τι ώρα πάει, 7-8, και την Κυριακή από τις 11 μέχρι 6-7-8. Όσο μας κρατήσει ο κόσμος, που θα είναι πάρα πολλές χιλιάδες, να ενημερώσω. Είμαστε ανοιχτά την Κυριακή, έχουμε πάρα πολλές και μεγάλες εκπτώσεις. Δηλαδή έχουμε συρρυκνώσει το κέρδος μας. Ναι. Ναι, γι' αυτό βασικά, γι' αυτό το κάναμε. Έχετε εκπτώσεις? Ναι, όχι, άρχισε παντού. Πολύ μεγάλες. Α, είναι αυτές οι εκπτώσεις του φθινοπόρου? 4 φορές το χρόνο. Έχετε εκπτώσεις στα περσινά προϊόντα, όχι στα φετινά? Όχι, έχουμε εκπτώσεις και στα φετινά, δυστυχώς, κύριε Αναγνωστάκη. Δυστυχώς και στα φετινά, σε όλα τα εμπορεύματα. Γιατί δυστυχώς, κύριε Νικολαράκο? Διότι δεν βγάζουμε τίποτα, είναι καινούργια τα εμπορεύματα. Και γιατί δυστυχώς? Θα πείτε ευτυχώς έχουμε και στα φετινά. Λέμε ευτυχώς γιατί θα έχουμε δουλειά και θα πάρει ο κόσμος ακριβά εμπορεύματα καινούρια σε πολύ χαμηλές τιμές. Κύριε Νικολαράκο, επειδή έχουμε τον κύριο Γιακουμάτο εδώ, τι γίνεται τώρα με τις Κυριακές? Εσείς είστε υπέρ ή κατά εκεί στο Μαρούσι? Είμαστε κάθετοι, είμαστε κατά των Κυριακών όλοι οι έμποροι. Απλά ανοίγουμε αύριο, εντάξει, γιατί έχει περάσει με νόμο, έχουν περάσει 7 Κυριακές. Τι να κάνουμε, θα ανοίξουμε. Και αφού πρέπει να είμαστε ανοιχτά, ας κάνουμε κάτι για τον κόσμο να βγει έξω, να χαμογελάσει, μία νότα αισιοδοξίας. Όχι κατά των Κυριακών, κατά των ανοιχτών Κυριακών. Κατά των ανοιχτών. Ναι, να κάνουμε λίγο. Φυσικά και δεν είμαστε. Να χαλαρώσουμε λίγο, κύριε Νικολαράκο, γιατί. Ακριβώς. Εδώ ο υπουργός, ας πούμε, μας έχει. Συνέχεια μας δημιουργεί θέματα εδώ. Να, άλλο ένα θέμα, κύριε Υπουργέ, που δημιουργείται. Ανοίγεται στις τοπικές αγορές και εκεί οι άνθρωποι λένε όχι, δεν θέλουμε να είναι ανοιχτά. Κύριε Γιακουμάτο, καλημέρα, τι κάνει εδώ, Γιάννη Σουνιδωράκο, καλά είστε? Έχουμε και τον δήμαρχό μας, τον κύριο Πατούλη. Τώρα να πάμε και εκεί. Ο πρόεδρός μας, ο πρόεδρος δήμαρχος. Τη ΣΚΕΔΕ, του ΙΣΑ και λοιπά, όλα τα αξιώματα. Ήθελα να πω ότι αν θέλουν ανοιχτά Κυριακές, να το πούμε εκεί δηλαδή, ας ανοίξουν και οι δημόσιες υπηρεσίες και Κυριακές και οι τράπεζες και όλοι. Τότε τι θα γίνει? Είπαμε μία φορά την εβδομάδα και ο Θεός έκανε τον κόσμο σε 6 μέρες και την Ευρώμη. Είναι πολύ καλή περιοχή και δεν συμφωνεί μαζί σας. Μου επιτρέπετε? Ναι. Παρακαλώ. Πρώτον, η απόφαση που έβγαλα η Υπουργική για τις Κυριακές 52 το χρόνο δεν αφορούσε το Μαρούσι. Ένα. Δεν αφορούσε το Μαρούσι. Άρα λοιπόν φωνάζει σε ξένο αχυρώνα. Ένα. Όχι, οι τουριστικές περιοχές. Μου επιτρέπετε, κύριε, να ολοκληρώσω? Παρακαλώ, ναι. Έτσι, άφησε. Λοιπόν, τι έκανα εγώ? Τουριστικές περιοχές όπως είναι το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, που περιγράφεται και οριοθετείται από την περιφέρεια. 10.000, κύριε, άκουσε. Είναι και Πατησίων ιστορικό κέντρο. Όχι, μέχρι εκεί φτάνει. Είναι και Πατησίων ιστορικό κέντρο. Ό,τι λέει πολεοδομία το λέω. Ανάτα τώρα. Δεν το ορίζω εγώ. Άκουσε, κύριε Κασαπόπουλε. 10.000 Τούρκοι πάνε Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Και είναι τα μαγαζιά κλειστά. Είναι ντροπή. Εγώ είμαι φανατικός υπέρ των Κυριακών. 10.000 τι?
Τούρκοι πάνε διακόπτη Σαββατοκύριακα στην Κυσσαλονίκη κατεβαίνουν. Τώρα όλοι πάνε να μάθει τα στοιχεία από πάνω. Κουράζει ορόπλια. Κουράζει ορόπλια. Ναι, με τέλο. Α το Μαρούσι. Πάνε 10.000 Εγύπτιοι. Δεν έχω. Πιστεύετε εσεί ότι. Μου επιτρέπετε. Από την Αίγυπτο σου λέω. Μου επιτρέπετε. Ρε παιδί μου. Μου επιτρέπετε κύριε Κασαπόπουλε. Όχι. Κύριε Κασαπόπουλε, ακούστε. Κουράζει ορόπλια. Θέλω να πω κύριε Γιακουμπάτο, ακούστε να κάνουμε ένα διάλογο. Ένα από την άποψή μου. Αν πάνε Αιγύπτιοι, σας λέω εγώ. Μα δεν ολοκλήρωσα. Ή Άραβες στο Μαρούσι. Εκεί που βάλαμε. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι θα τα έχουν ξαναδεί. Δεν βάλαμε Μαρούσι μέσα, κύριε Χατζαπόπουλε. Εκεί που βάλαμε να ανοίγουν είναι τουριστικοί προορισμοί. Όπου τα κουραζιερόπλια, όπου οι Τούρκοι, όπου από τα Βαλκάνια κατεβαίνουν Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Αυτή που πεινάει και δεν μπορεί να ανοίγει το μαγαζί. Είναι ντροπή. Γιατί κατεβάζετε τον επίπεδο τόσο χαμηλά. Για Κουμάτο να μιλήσω λίγο. Δεν παγωγεί κάποιο. Δεν παγωγεί κάποιο. Εγώ είπα αυτή. Ναι, ναι, τώρα τα στοιχεία που παίρνω από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Γιακουμάτο, οι τουριστικοί προορισμοί πάντα ήταν ανοιχτοί. Όχι, παρανόμω. Κάντε λάθο. Παρανόμω. Η Μύκονο ανοιχτή. Παρανόμω. Παρανόμος κύριε, δεν το ξέρετε καλά. Εντάξει, εμάς δεν μας ακούτε. Να ακούσουμε μια κουβέντα από τον Δήμαρχο. Που τον υπολείπεστε και πολύ. Και Δήμαρχε, συγγνώμη, έχει δίκιο ο κ. Νικολαράκος ή όχι? Τι είπατε? Έχει δίκιο ο κ. Νικολαράκος και αυτοί που φωνάζουν για την Κυριακή? Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή το θέμα της Κυριακής είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Έχει συζητηθεί κατ' επανάληψη. Νομίζω ότι πρέπει να εξετάζουμε τα ζητήματα και των επαγγελματιών και σαν επιχειρήσεις αλλά και αυτών που εργάζονται. Νομίζω όμως ότι εδώ στο Μαρούσι μιλάμε για κάτι άλλο. Όπως κάναμε τις λευκές νύχτες πριν δύο μήνες, με τον ίδιο τρόπο θέλουμε να προσελκύσουμε τον κόσμο. Γιατί όχι. Και πάρτε μια θέση όμως ως πρόεδρος της ΚΕΔΕ, τώρα ναι, καινούργιος, για το θέμα της λειτουργίας των Κυριακών. Πείτε στον Υπουργό που σας ακούει εσάς. Σε τουριστικές περιπτώσεις. Θα έλεγα το εξής, ότι ο κύριος Γιακουμάτος προσπαθεί να νομιμοποιήσει κάτι που γινόταν εδώ και πολλά χρόνια και καλά κάνει. Εντάξει. Διότι ξέρετε, άλλο είναι ο νόμος και τον εφαρμόζουμε, έτσι, και άλλο από συνήθεια, σωστό, κάτι σωστό, το οποίο όμως κάτι μπορεί σωστό να προκύψει. Μιλάτε, σωστά, αυτό. Άρα σωστό. Νομίζω ότι σαφέστατα θα πρέπει να γίνουμε Ευρώπη. Ναι. Όταν πηγαίνουμε στην Ευρώπη σε τουριστικά σημεία. Σε όλα τα πράγματα. Σε όλα, όχι στα μισά. Βεβαίως, αλλά ξέρετε, αν δεν υπάρχουν θεσμικοί κανόνες οι οποίοι να αρχίζουν να εφαρμόζονται, ποτέ δεν θα γίνουμε. Μάλιστα. Υπό αυτή την έννοια, μάλιστα, θεωρώ ότι σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, έτσι, μπορεί να είναι αυτό μέσα από νομική κατοχήρωση. Εδώ στο Μαρούσι δεν έχουμε γίνει ακόμα με την έννοια τουριστικός προορισμός. Έτσι. Έχουμε το ΟΑΚΑ, έχουμε σημεία που μπορούν βέβαια να αναδεικτούν. Δεν έχουν γίνει όμως σιγά σιγά. Αν έχετε τον Νικολαράκο για πρώην του Εμπορικού Συλλόγου, θα γίνει σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να ακούσουμε το Χαριστοδοσίου. Για τις Κυριακές. Για τις Κυριακές. Όχι, άμα.